Ένας από τους πιο βασικούς άξονες του σχεδίου μας για την ανάπτυξη της περιφέρειάς μας είναι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Άλλωστε, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι μια κατά βάση αγροτική περιφέρεια, όπου παράγονται πολλά και κυρίως ποιοτικά προϊόντα. Το βαβάκι, τα σιτηρά, ο καπνός, οι ελιές, τα σταφύλια, οι πατάτες. Αλλά και εδώ, στην περιοχή του Εύρου, στον κεντρικό και βόρειο Εύρο. Ποιος δεν γνωρίζει τα σκόρδα, τα σπαράγγια, το μετάξι που παράγεται εδώ. Η αγροτική παραγωγή, συνεπώς, έχει άμεση σχέση με τη μεταποίηση, την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό. Με άλλα λόγια, οι αγρότες μας παράγουν την πρώτη ύλη, τα προϊόντα. Ντόπιες επιχειρήσεις τα συσκευάζουν, συσκευάζουν προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα, σύμφωνα με τις παραδόσεις μας, σύμφωνα με την ιστορία μας, και αυτά αποτελούν την καλύτερη διαφήμιση για τον τόπο, για την περιοχή μας. Ο πρωτογενής τομέας, λοιπόν, είναι ένας βασικός κρίκος στην αλυσίδα που κινεί την ανάπτυξη και δημιουργεί και εισόδημα, αλλά και νέες θέσεις εργασίας. Ο Εύρος, η περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας, είναι ιδιαίτερα σημαντική σε αυτή τη διαδικασία. Θα έλεγα ότι ο Εύρος είναι η ατμομηχανή της αγροτικής μας παραγωγής. Παρ' όλα αυτά, όμως, και ταυτόχρονα υπάρχουν και βασικές ανάγκες σε υποδομές, γιατί πρέπει και οι κάτοικοι και οι αγρότες να παράξουν και ιδιαίτερα οι νέοι να μπορέσουν να παραμείνουν στον τόπο μας. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, στην Ορεστιάδα, για να ανακοινώσουμε 5 νέα έργα, αρδευτικά δίκτυα, όπου θα αντικατασταθούν τα υπάρχοντα με νέα υπόγεια δίκτυα, θα έχουν καλύτερη απόδοση, θα είναι πιο ποιοτικά και θα μπορέσουν έτσι να λύσουν προβλήματα για να έχουμε καλύτερες παραγωγές. Τα 5 αυτά έργα, και θέλω να σας τα ανακοινώσω αναλυτικά, είναι προϋπολογισμού 9 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 2 αφορούν τον Δήμο του Δημοτήχου και τα 3 τον Δήμο Ορεστιάδας. Και έχουμε για το αγρόκτημα Σοφικού και Πυθίου 1.360.000 ευρώ. Για το αγρόκτημα Ισαακίου και Πραγκίου 1.560.000 ευρώ. Αυτά τα 2 αφορούν τον Δήμο του Δημοτήχου. Για τον Δήμο Ορεστιάδας έχουμε επίσης το αγρόκτημα Κλισσούς 1.760.000 ευρώ προϋπολογισμό, το αγρόκτημα Ινόης και Σάκου 2.200.000 ευρώ και το αγρόκτημα Σαγίνης 2.160.000 ευρώ. Σύνολο του έργου είναι, όπως είπα, ο προϋπολογισμός στα 9 εκατομμύρια. Θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΑΑ, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει εκχωρηθεί στην περιφέρεια. Βέβαια, η αλήθεια είναι, το ανέφερα και πριν, αυτή τη στιγμή έχουμε πόρους για τα 4 πρώτα έργα. Δεν υπάρχει πρόβλημα για τη χρηματοδότηση και του 5ου έργου. Έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία από το Υπουργείο για να αυξήσει τη χρηματοδότησή του. Αν παρόλα αυτά, όπως εξήγησα και νωρίτερα και στους δημάρχους και στους εκπροσώπους των αγροτικών συλλόγων, αν παρόλα αυτά υπάρξει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, θα το χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.